από αύριο ουσιαστικά ξεκινάει η χειμερινή περίοδο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι τιμές που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο 1,50, περίπου στο 1,45, 1,43 ανάλογα. Θα δούμε αύριο το πρωί, θα ξέρουμε ακριβή τιμή. Δεν έχουμε ακόμα τιμή πετρελαίου. Είναι προσωρινά το λέμε αυτό, δεν είναι σωστές οι τιμές ακόμα. Θα είναι αύριο το πρωί, θα ξέρουμε ακριβή τιμή πόσο διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανση. Δηλαδή μετά τις 10-11 η ώρα το αύριο θα έχουμε πλήρη εικόνα για να ενημερώσουμε σωστά τους καταναλωτές πόσο θα έχει το πετρέλαιο θέρμανσης. Σίγουρα είναι ακριβότερο, είναι ακριβό, διότι πέρυσι υπήρξε η επιδότηση στην Αγγλία πάνω που ήταν 25 λεπτά, συν μία επιδότηση που έγινε από τα ελληνικά πετρέλαια, το οποίο μείωσε την τιμή στο 1,15. Γιατί διάβασα για κάτι για πανηγυρισμούς ότι βγαίνει χαμηλά η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν είναι πανηγυρισμοί αυτοί για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ίσα ίσα που είναι πολύ ακριβότερο και ακόμα και ένα 40 να ξεκινήσει, ένα 43 με πέρυσι που ξεκίνησε με ένα 15 λόγω των επιδοτήσεων, σημαίνει ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα και διαφορά τεράστια στη τιμή. Αυτό που θα πρέπει να δει η κυβέρνηση, γιατί δεν το συζητάει καθόλου, είναι η επιδότηση πάνω στην Αγγλία που λέμε. Να γίνει μια αισθητή μείωση, είναι ένα κοινωνικό αγαθό και θα πρέπει να δώσει κίνητρο η κυβέρνηση ούτως ώστε να ζεσταθεί ο κόσμος φέτος και να μην κρυώνει, διότι αυτή τη στιγμή η τιμή με 1.400 και 1.500 ευρώ το χιλιόλιτρο είναι πολύ υψηλή τιμή.